κληθήκαμε από τον Τεσματοδίκη, ο Ηλίας Ζουμίνιος και εγώ, να καταθέσουμε υπόμνημα στα πλαίσια προκαταβατικής εξέτασης που διενεργείται μετά από μήνες που κατέθεσε η πρόεδρος των συμπολογράφων, η κυρία Πηλής. Αφορά κάποια περιστατικά που έγιναν τον Ιούνιο 2017 στο Δημοτικείο, όταν η κυρία Πηλής προσπάθησε με το ζόρι παρανόμους και αδίκως να εκπληστηριάσει λαϊκή κατοικία και περιουσία. Εμείς αντιδράσαμε και έτσι βρισκόμαστε σήμερα με ψευδείς κατηγορίες ενώπιον του κυρίου Πετροδοδίκη. Αυτή η προσπάθεια καταστολής, της δικαστικής πλέον καταστολής, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της καταστολής που έχει επιβάλει και επιθυμεί να επιβάλει η κυβέρνηση με τις δικαστικές διώξεις, την αστυνομία και όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει και ο κ. Τσακαλώτος τελευταία, ότι θα πάρει όλα τα δραστικά μέτρα που απαιτούνται, ώστε να μην διαταράσσεται εντός αγωγικών η ομαλή λειτουργία και η διεξαγωγή των πληστηριασμών, δηλαδή να μην διαταράσσεται η αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας από τις τράπεζες και τους μεγάλους συμπολογράφους. Εμείς δηλώνουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουμε, δεν θα το αφήσουμε να περάσει, θα είμαστε εδώ κάθε Τετάρτη και δεν πρόκειται να μας κάμψει καμία δίωξη, κανένα αστυνομικό μέτρο, τίποτα απολύτως.